Δραματική πτώση της κίνησης σε όλες τις επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού στα Χανιά επέφεραν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί και εφαρμόζονται παρά τις δυσκολίες τις οποίες αναφέρονται οι επαγγελματίες της περιοχής. Τα καινούργια μέτρα, θα έλεγα, ήρθε μια ταφόπλακα. Η κατάσταση είναι τραγική, ίσα ίσα που βγαίνουν τουλάχιστον τα έξοδα. Η πτώση του τζίρου έκανε βουτιά μέσα σε μια εβδομάδα, όπως αναφέρουν, και από το 60% που ήταν σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν έφτασε το 80%. Έχουμε ένα 60% πριν τα καινούργια μέτρα που αναφέρουν, και τώρα από τα καινούργια μέτρα έχουμε μια πτώση 80% και έχει τύχει κιόλας και δεν έχουμε φύγει ταξίδι. Την επόμενη μέρα έπεισε δουλειά κατά 80%. Οι Έλληνες επισκέπτες των Χανίων ακύρωσαν το υπόλοιπο των διακοπών τους, είτε μετακινήθηκαν σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, όπως αναφέρουν. Δεν θα βγει ο άλλος να έρθει ούτε για ένα καφέ. Και σίγουρα και κάποιοι που είχαν, γιατί είχα πελάτες που είχαν περισσότερες μέρες και να κάτσουν, κόψαν τις διακοπές τους, γυρίσανε ή πήγανε σε άλλο μέρος της Κρήτης, στο Ρέθυμνο, ας πούμε, που δεν είχε τα περιοριστικά μέτρα. Οι λιγοστοί ξένοι επισκέπτες που έχουν παραμείνει στα Χανιά δεν επαρκούν για να δουλέψει η τουριστική βιομηχανία της περιοχής. Αυτό είναι μια αλυσίδα πραγμάτων, το εστιατόριο να τρέξει γρήγορα να βγάλει το φαγητό, ο κόσμος να είναι με το ρολόι στο χέρι. Νομίζω ότι δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας στο κομμάτι του υγειονομικού. Το γραφικό λιμάνι των Χανίων άδειασε. Τα τουριστικά σκάφη παραμένουν δεμένα στο λιμάνι και οι άμαξες περιμένουν για ώρες κάτω από τον ήλιο, χωρίς κανείς να εμφανιστεί. Τώρα τρεις μέρες βγήκανε όλη μέρα τέσσερα αγόρια όλα και όλα. Οι μισές άμαξες δεν κατεβαίνουν, κατεβαίνουν οι μισές. Οι άλλες μισές, οι τέσσερις, φύγανε δίχως σεφτέ. Επαγγελματίες όπως οι αμαξάδες αλλά και οι ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών δεν βγάζουν πλέον ούτε μεροκάματο και βλέπουν μπροστά τους ένα μαύρο χειμώνα, καθώς η τουριστική σεζόν τελείωσε πριν καλά-καλά αρχίσει. Εμείς είμαστε όλο τον χρόνο. Η κίνηση είναι πιο πεσμένη και από το χειμώνα. Τον Αύγουστο κάτι πήγε να γίνει. Υπήρχε μια, όχι αύξηση, αύξηση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Και μετά έγινε την προηγούμενη Τρίτη το μέτρο αυτό με τις μάσκες και το έκτακτο περιοριστικό μέτρο για τα Χανιά, και από τότε έχουμε δει μια τεράστια πτώση.